γιατρό μας, τον Μιχάλη Κοζίνωνος, που είναι χειρουργός ο οδοντίατρος. Καλησπέρα σας. Είπαμε ότι είσαι ασωστή με το που κάνεις το Μιχάλη. Και όταν σε βλέπω, είσαι και να πάνω το πίσω. Τι να σου πω, δηλαδή. Έχω γίνει ένα με το περιβάλλον. Έχω γίνει ένα με το περιβάλλον. Είσαι καλά. Πολύ καλά. Εσύ είσαι εδώ για να μας πεις για τα δόντια μας. Δηλαδή μπορούμε να πούμε στους τηλεθεατές ότι θα παίρνουμε ερωτήσεις μαζί με ό,τι θα συζητήσουμε εδώ και για δόντια και για ψυχολογία και για αισθητική και για διατροφή. Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οτιδήποτε για τα δόντια και το χαμόγελο. Θα αναλάβεις από ένα σημείο και έπειτα ειδικά την νικητρία, αλλά όλες οι κυρίες θα σε ευχαριστούν. Βεβαίως. Θα δω τα δόντια και το στόμα όλων των κυρίων. Ωραία, τότε. Και το πιο σημαντικό, εγώ το λέω και το ξαναλέω, να έχουμε ένα όμορφο χαμόγελο για να χαμογελούμε και συχνά. Αμαλία. Λοιπόν, Μιχάλης Ζήνωνος, ακούσουμε λίγο για αυτό το περίφημο χαμόγελο, τα συνήθι προβλήματα που έχουμε. Είναι κυρίες, θα τις ζήσετε από κάθε ηλικία, κύριε Δρακόπουλε, δεν είναι? Ναι, κάθε ηλικία. Είναι αυτή η μεσαία, δηλαδή από 25 έως 45, κάπου εκεί, 50, 50 κάτι. Τα 50 κάτι, να ξέρετε, είναι τα παλιά 30. Λοιπόν, ακούσουμε. Εσύ, όπως έχω γίνει τώρα ροζ και με το μπακαμπίζα, μόνο άμα χαμογελάσω, έτσι να βλέπετε. Έχουμε διάφορα. Λοιπόν, το χαμόγελο, όπως λέω πάντα και όπως λέμε όλοι οι οδοντίατροι, είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά πάνω στο πρόσωπο και είναι αυτό που βλέπουμε όλοι την πρώτη φορά που συναντάμε κάτι. Μας δίνει αυτοπεποίθηση, σκεφτείτε, όλα είναι ένα σύνολο πραγμάτων, αλλά σκεφτείτε μια κοπέλα που έχει χάσει τα κιλά της, έχει φτιάξει το δέρμα της κτλ. Και ψυχολογία, αλλά όταν χαμογελάσει, όταν το χαμόγελο δεν είναι ωραίο, όταν τα δόντια δεν είναι καλά. Στραβά, κίτρινα. Κομμένα, σταγμένα. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι τα δόντια δείχνουν την ηλικία μας. Όπως το άλογο. Το άλογο λέγεται καταλάβει, θα ανοίξει το στόμα του και βλέπει. Γι' αυτό κοίταζαν παλιά τα δόντια του άλογου, για να καταλάβουν αν το άλογο είναι υγιές και σεναρίζει. Ακριβώς, αυτό ήταν ο λόγος. Άρα αυτό τώρα και το 2014 μπορούμε να το φτιάξουμε πάρα πολύ γρήγορα. Η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και πέρα από το ανώδυνο πλέον της, που λέγαμε από λίγο πιο παλιά, που έχουμε τα λέιζερ και όλη αυτή η τεχνολογία, τώρα έχουμε και την ρομποτική οδοντιατρική. Ακόμα καλύτερα. Που έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, που πλέον ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει μέσα σε μία ώρα. Πάρα μέσα πολύ. Σε μία μέρα. Θα βάλουμε τώρα μία να χαμογελάσει. Θα δώσουμε βραβείο χαμόγελου σήμερα στο στούντιο. Άρα τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο εύκολα και για μας, αλλά και για τους ασθενείς, και μπορούμε να δώσουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε πολύ λίγο χρόνο και πολύ ανώδυνα πλέον. Άρα δεν χρειάζεται να περάσει όποιος θέλει να φτιάξει το χαμόγελο του, που μπορεί να είναι από όλα τα δόντια μέχρι μια μικρή λεπτομέρεια, η οποία μπορεί να αλλάξει σημαντικά το πώς φαίνεται το χαμόγελο. Πριν φτάσει να γίνει το κακό και στο κυτρίνισμα του όμορφου χαμόγελου που λέγαμε πριν, κύριε Ζήνωνος, δηλαδή στα δόντια είναι η κρόνη. Πρέπει να έχουμε και καθαρά δόντια. Εκτός από να τα βουτσίζουμε 3 φορές την ημέρα. Μετά από κάθε γεύμα. Μετά από κάθε γεύμα. Το νήμα 1 φορά την ημέρα. Εάν σας πω 3, ξέρω ότι κανείς δεν θα το κάνει. Πού να βρω εγώ το νήμα εδώ που βρίσκω. Πριν να κοιμηθούμε. Το βράδυ είναι το πιο σημαντικό καθάρισμα των δοντιών. Εκεί πρέπει να κάνουμε βούρσισμα, οδοντικό νήμα. Να εξηγήσουμε καταρχήν το οδοντικό νήμα, ότι είναι σαν το βούρτσισμα. Γιατί με την οδοντόγουσα καθαρίζεις 3 από τις 5 επιφάνειες. Οι άλλες 2 μένουν ενδρωμένες. Άρα πρέπει να καθαρίσεις εκείνες τις 2 για να πεις ότι καθάρισες τα δόντια. Αλλιώς απλά καθαρίζεις τα μισά. Τα μισά δόντια. Είναι σαν να έχεις τα καθαρισμένα δωμάτιο, καθαρίζεις μόνο το μισό δωμάτιο. Και το άλλο μισό το αφήνεις για παρακάτω. Άρα είναι απαραίτητο. Απαραίτητο. Καθημερινά. Τώρα, εμένα με ενδιαφέρει και το κυτρίνισμα των δοντιών, που θέλουμε να είναι λευκό, να έχουμε ένα λευκό χαμόγελο. Χωρίς υπερβολές όμως. Γιατί θέλουμε να έχουμε λευκό χαμόγελο? Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε, θέλουμε ή δεν θέλουμε? Νομίζω έμφυτα θέλουμε, γιατί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί τα καθαρά και
κατά συνέπεια, όχι πάντα όμως, αλλά κατά συνέπεια τα λευκά δόντια σημαίνει, το μεταφράζουμε σε υγεία. Οτιδήποτε λευκό είναι καθαρό. Και επίσης σε νεότητα. Άρα θέλουμε λευκά για να είμαστε νέοι και για να φαινόμαστε καθαροί. Ναι. Υπέρ ή κατά τη λευκάνση. Είναι, η λευκάνση δεν είναι κάτι που ένας οδοντίατρος θα εισηγηθεί. Άρα. Μπορεί να εισηγηθεί, συγγνώμη, μπορεί να εισηγηθεί, αλλά δεν είναι κάτι απαραίτητο. Απαραίτητο. Είναι στην διάθεση του καθενός, αν θέλει να έχει λευκά δόντια ή λιγότερο, ή κίτρινα ή χαλασμένα. Χαμογελάσουμε να το δούμε. Είναι όπως το βάρος, είναι όπως το δέρμα, ναι. Ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του. Ναι. Άρα, εάν θέλουμε να έχουμε, εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όταν εσύ θες. Άρα... Είναι κάτι σαν την πλαστική χειρουργική. Άμα θέλεις και αισθάνεσαι καλύτερα με αυτόν τον τρόπο, δεν θα πούμε όχι, θα είναι μέσα στα λογικά όρια. Πάμε σε δύο τηλεφωνία. Και στο τέλος, ένα κομματάκι γλυκό δεν παίζει ρόλο. Ναι. Οπότε λοιπόν κατά κάποια στιγμή μια μέρα θα φάω γλυκό, αλλά μετά το φαγητό. Και λίγο. Και λίγο. Ναι. Και οπότε εκεί είμαστε οκ. Δεν είναι μόνο με το φαγητό, νομίζω είναι με οτιδήποτε μα δημιουργεί ευτυχισμένες στιγμές. Δηλαδή μπορεί να είναι το φαγητό, ναι. Μπορεί τώρα να είναι καλύτερα, εικόνα, ναι. Μπορεί να είναι... Έτσι. Αυτό συμβαίνει και με το οδοντίατρο. Άμα σου μείνει μια κακή εικόνα από παιδί, μετά όποτε πας στον οδοντίατρο, έχεις αυτή την κακή εικόνα. Αλλά δεν μου σημαίνει το αντίθετο. Εγώ έχω πολύ ωραία εικόνα από τον οδοντίατρο. Επειδή η εικόνα... Κάτι πάρα πολύ ωραίο, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί του. Ποιο? Το «Οι ενοχές». Ο Αντώνης, από την Ελλάδα. Ναι, είπε, ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε χωρίς ενοχές. Γιατί το θέλουμε να το κάνουμε. Ακριβώς. Για την υγεία μας, γιατί πούμε, για το... Ναι. Ακόμη και ένα γλυκό όταν φας, να το φας για το απολαύσεις. Χωρίς να έχεις ενοχές. Άμα τρως 15, θα... 15 γλυκά έχεις ενοχές. Θα φας 15 γιατί τα υπόλοιπα 14 θα έφαγες με ενοχές. Ενώ άμα απολαύσεις το ένα που θα φας, θα είναι όσο εκεί. Δεν θα χρειάζεσαι δεύτερο. Ωραία, τώρα με βοηθά. Για να μην δώσουμε και κακά μηνύματα. Τώρα είναι κάτι που θα σας δεν μόνο για γλυκά, μιλάω για... Να τρως ένα κουταλάκι, ας πούμε, δίχως ενοχές να το ευχαριστιέσαι και να τα απολαύσεις. Αυτό είναι, όλα είναι θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή η υγεία βγαίνει μέσα από την ψυχολογία. Αυτό είναι. Πάμε και στον Γιάννη. Να πούμε στην αρχή ότι το χαμόγελο είναι η πρώτη εικόνα που βλέπει κάποιος σε κάποιον που γνωρίζει για πρώτη φορά. Άρα η ειδικότητά μου είναι να φτιάξω αυτή την πρώτη εικόνα. Κατά συνέπεια, επηρεάζουμε την αυτοεπίθεση, αλλά και πώς γενικά νιώθει ο άνθρωπος όταν νιώθει ότι όταν χαμογελά, ο άλλος απέναντι βλέπει κάτι όμως. Κύριε Ζήμα. Χαμογελάστε όσο πιο πολύ μπορείτε. Εγώ θα πω, δεν θα μιλήσω για τα δόντια. Ακούω αρκετή ώρα και επειδή είχα λάβει μέρος και στα προηγούμενα makeover και έχω γνωρίσει πολλές κυρίες που φτιάξαμε, που έχουν χάσει κιλά, φτιάξαμε τα δόντια κτλ. Λέω, πρέπει να κοιτάζετε τον εαυτό σας. Συγχωρείτε σε αυτό που είπε η κυρία Βασιλική. Απόλυτα. Ναι. Γιατί αν είναι κάτι εξωτερικό, αυτό είναι η μηχανή του αυτοκινήτου. Θέλουμε το καλύτερο. Το καλύτερο λάδι, η καλύτερη βενζίνη, το καλύτερο αυτοκίνητο. Δεν κοιτάμε τον εαυτό μας όμως. Και αφήνουμε τον εαυτό μας να φτάσει, είτε αυτά είναι δόντια, είτε είναι βάρος, είτε είναι δέρμα. Αφήνουμε τον εαυτό μας να φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει μετά να καταβάλουμε περάστροφες προσπάθειες για να τον φέρουμε πίσω εκεί που θα έπρεπε να είμαστε. Άρα. Μην αφήνεστε, δεν μπορείτε να δώσετε αν εσείς δεν είσαστε σε θέση να πάρετε και να δώσετε στον εαυτό σας.